Yeah. Αρχίζουμε. Από όλες από τις Φελίξη Σέντρα ή τώρα. Όπως θέλει. Βρισκόμαστε πάλι σήμερα στο γήπεδο του Πρωτέα για να παρακολουθήσουμε το ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του Ποσειδώνα Καρπάθου Πηγαδίων με τον Απόλλωνα της Βολάδας. Ένα παιχνίδι που για τον Ποσειδώνα Καρπάθου Πηγαδίων είναι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, γι' αυτό η ομάδα των Πηγαδίων έχει βάλει πολλές ρεζέρβες. Η Βολάδα θέλει τη νίκη ή τουλάχιστον το βαθμό για να πλησιάσει την ομάδα του Μεσοχωρίου που προηγείται με 6 βαθμούς μπροστά από αυτούς, οι οποίοι έχουν 4, και θα λύσουν τις διαφορές τους στις 16 του μηνός στον αγώνα που θα καθορίσει ποιος θα παίξει τα ημιτελικά. Τα Πηγάδια με 9 βαθμούς νικώντας 6-0 τα Σπόα, 1-0 το Μεσοχώρι και 1-0 τις Μενετές, είναι σίγουρα στα ημιτελικά. Πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα των Πηγαδίων. Σήμερα δεν παίζουν για την ομάδα των Πηγαδίων ο Πανάρετος. Δεν παίζει ο Ρουσάκης, δεν παίζει ο Μαργαρίτης, ο Χαρκιάς ο Αντώνης, από ό,τι βλέπουμε. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο νεαρός τερματοφύλακας Γαλάνης. Για την ομάδα της Βολάδας βλέπουμε να ξεκινάει. Ψάχνουμε να δούμε πού είναι ο τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας είναι ο Τάκης ο Πασάλης. Κατάρβε με ποιο το τράβασε. Στη μέση βλέπεις, θα είχα μη που ναι. Στην κέντρο θα σου πω εγώ. Ανώνεις το μου θες. Ποιες γίνει πεθερά. Η ομάδα της Βολάδας τον Βλάχο ενώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Η μπάλα πάει στον Ασόπουλο, από τον Ασόπουλο στο Σπανό, αυτός κάνει λάθος και κερδίζει ένα πλάγιο η Βολάδα. Η μπάλα στο Μανολιό, ο οποίος πάει να γυρίσει και κερδίζει το πρώτο κόρνερ. Πολύ δυναμικά και επιθετικά μπήκε η Βολάδα στο παιχνίδι. Καινούργια πρόσωπα στην ομάδα της Βολάδας είναι ο Σακελάρης που δεν έπαιξε στα προηγούμενα παιχνίδια. Εκτελείται το κόρνερ, μπάλα στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες των Πηγαδίων. Νασόπουλος. Τσακίρογλου. Κάνει λάθος. Μπάλα πάει στον Γεραπετρίτη. Ο Γεραπετρίτης προσπαθεί να βρει τον Χαλκιά. Και ο Παπουτσάκης δυνατά πλάγιο out. Στο αριστερό άκρο της άμυνας της Βολάδας βλέπουμε σήμερα να παίζει ο Νίκος ο Διάκος, καινούριο πρόσωπο και αυτό στην ομάδα της Βολάδας. Εκτελείται το πλάγιο, η μπάλα στον Ασόπουλο, ο Ασόπουλος γυρνάει την μπάλα, ο Παπουστάκης δεν μπορεί να διώξει, αλλά έρχεται ο Βλάχος να γυρίσει στο Διάκο, αυτός κάνει λάθος, πεμπελάσει. Ο Χαλκιάς προσπαθεί να ανοίξει αριστερά στον Κούτουλο, αλλά η μπάλα πλάγιο για τη Βολάδα. Πλάγιο εκτελεί ο λογοθέτης, μπάλα στον Σακελάρη και ξανά πλάγιο μετά από την παραχώρηση του Χαλκιά. Ξανά Σακελάρης, δεν ελέγχει την μπάλα και αλλά ο διαιτητής δίνει φάουλ. Το μαρκάρισμα του Χαλκιά πάνω στο Σακελάρη. Το φάουλ πάει να εκτελέσει ο Παπουτσάκης. Δολοφορείο σφυρίζει. Ένα Χόντα!
Διώχνει παίκτη πηγαδίων με το σπανό. Μπάλα πάει στον Ασόπουλο το μικρό. Ελέγχει την μπάλα αυτός. Κάνει τρίπλες. Δεν μπορεί βέβαια να περάσει και κόβεται από το λιτό. Το πλάγιο αφήνει στον Πεμπελάση. Πεμπελάση στο Τσακίρογλου, θα κόψει ο Βλάχος σε πλάγιο out. Πεμπελάση στον Ασόπουλο, που κάνει την μπάλα, αυτός θα δώσει την μπάλα στο λιτό, που είναι πολύ γρήγορο, ο λιτός ανοίγει την μπάλα, θα βγει ο Γαλάνης έξω από την περιοχή και θα κόψει σε πλάγιο out. Ο Μανολιός ετοιμάζει να εκτελέσει το πλάγιο. Εκτελεί στο Λάμπρου. Ο Λάμπρου στη προσπάθειά του να κοντρολάρει θα κάνει χέρι. Μανώλης ο Λάμπρου από τους παλιούς παίκτες της Βολάδας. Αρχηγός σήμερα από ό,τι βλέπουμε. Εκτελεί το ελεύθερο Νασόπουλος. Θα φέρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Κόβει ο Σαγκελάρης. Μπάλα πάει στο Τσακίρογλου, Τσακίρογλου στον Χαλκιά, Χαλκιά στον Ασόπουλο, Ασόπουλο στον Κούτουλο, Κούτουλος στο Χαλκιά, Χαλκιάς στο Χαλκιά, Κούτουλος, Τσακίρογλου, πιάζει το σούτο Τσακίρογλου, σε καλή θέση ο τερματοφύλακας της Βολάδας, δεν έχει πρόβλημα να αποκρούσει αυτό το μακρινό και φιλόδοξο σούτ από τους παίκτες των πηγαδίων. Εκτελεί το ελεύθερο, είναι πάνω στον χώρο του κέντρου. Ο Μινάς ο Χαλκιάς προσπαθεί να κοντρολάρει, δεν μπορεί. Μπάλα πάει στον Κούτουλο. Κούτουλος στο Γεραπετρίτη, αυτός χάνει την μπάλα από το Σαγκελάρη. Φάουλ στον χώρο του κέντρου. Το φάουλ ετοιμάζει να εκτελέσει ο Παπουτσάκης. Εκτελεί ο Παπουτσάκης, φέρνει την μπάλα στην περιοχή, θα κόψει ο Νασόπουλος. Ο Διάκος, ξανά ο Διάκος, δεύτερη προσπάθεια. Μπάλα στο Σπανό, Σπανό στο Τσακίρογλου, Τσακίρογλου στο Νασόπουλο. Νασόπουλος στο Τσακίρογλου, αυτός με μία στο Πεμπελάση. Περνάει ο Πεμπελάση, ελέγχει την μπάλα. Βγάζει μια σέντρα στην περιοχή για να αποκρούσει και πάλι ο Βασαλής. Επαναφέρει την μπάλα στην περιοχή πηγαδίων, θα κόψει ο Χαλκιάς. Ο Σαγκελάρης θα κάνει ένα φάουλ στον Χαλκιά το Μινά. Ποιος είναι το Ζανάκι? Είναι εδώ ο Ζανάκης. Την μπάλα στο Σαγκελάρη, Σαγκελάρη στο Μανολιό, Μανολιός ανεβαίνει, βγάζει την παλιά στο λιτό, ο λιτός είναι πολύ γρήγορος. Ο Σπανός θα βγει και θα κοντάρει με τον λιτό, η μπάλα πλάγια για την ομάδα. Ο διαιτητής δεν έχει δείξει, μάλλον πρέπει να είναι για την ομάδα των πηγαδίων το πλάγιο. Εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα στον Χαλκιά. Ο Χαλκιά στον αδερφό του, τον Μάριο. Αυτός είναι ο Νασόπουλο. Κάνει λάθος πάσα, η μπάλα στο Σαγκελάρη. Μάχεται με τον Τσακίρογλου. Και κάνει φάουλ ο Σαγκελάρης. Αλλάζει την μπάλα ο Χαλκιάς απέναντι στον Κούτουλο. Ο Κούτουλος έχει μπροστά τον Σαγκελάρη, προσπαθεί να το περάσει, ο Σαγκελάρης θα ελέγξει και θα βγάλει για τον αδερφό του. Κόβουν οι παίκτες, ο πηγαδίων αλλά με φάουλ. Εκτελεί το φάουλ ο Παπουτσάκης, βαθιά παλιά. Θα κόψει ο Νασόπουλος και θα γυρίσει την μπάλα στον Σπανό. Ο Γιάννης ο Σπανός έχει
ελεύθερο χώρο, κάνει μια βαθιά παλιά για τον Μανώλη τον Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν μπορεί να κοντρολάει, μπάλα στο παπουτσάκι, αυτός διώχνει δυνατά. Θα κόψει ο Κουντούλος την μπάλα στον Τσακίρογλου στον χώρο του κέντρου, αυτός στον Χαλκιά το Φάνο. Ο Φάνος στον Αντώνη τον Χαλκιά, αυτός ο Τσακίρογλου με μία έξω αριστερά, δεν ακολουθεί κανένας και μπάλα στον τερματοφύλακα της Βολάδας. Ξέρω, αφού είχε ένα άλλο να ουμπίσω, εγώ μπαρκαρα μέσα. Ελεύθερο τερματοφύλακα της Βολάδας, θα κόψει ο Θάνος ο Χαλκιάς, όπως. Η μπάλα θα πάει στον Σακελάρη. Σακελάρης κάνει κακό κοντρόλ, Κούτουλος Χαλκιάς, Μινάς. Ο Μινάς στο μανόλι του Γεραπετρίτη, αυτός χάνει την μπάλα. Μάχη στο χώρο του κέντρου, ξανά η μπάλα στην κατοχή των παικτών των πηγαδίων. Ο Νασόπουλος ο μικρός, τον Χαλκιά τον Μάριο, ο Μάριος στον Νασόπουλο, ο Νασόπουλος στο Χαλκιά. Χαλκιάς παίρνει 2-3 κόντρες, μπάλα στο παπουτσάκι. Βαθιά μαλλιά του παπουτσάκι, ελέγχει ο Σπανός. Μαρκάρεται από τον Βαρδαούλη, ο Βαρδαούλης θα μπει στην περιοχή. Ανοίγει την μπάλα ο Βαρδαούλης και χάνει την ευκαιρία να κάνει κάτι καλό για την ομάδα του. Η Βολάδα έχει δύο πολύ γρήγορους επιθετικούς, τον Μανώλη τον Βαρδαούλη. Του Ηλία του Βαρδαούλη από το Κούρι. Και τον Ηλία τον Λιτό, το γιο του Μινά, του παλιού καλού ποδοσφαιριστή της Βολάδας, από την Αμερική. Η μπάλα στο Μανώλη τώρα το Λάμπροξ στην περιοχή, αυτός αφήνει στο Σακελάρη. Σακελάρης προσπαθεί να περάσει τον Γεραπετρίτη, δεν μπορεί. Γεραπετρίτης ελέγχει, προσπαθεί να αλλάξει με τον Βαμπελάση, χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Μανολιού. Σαγκελάρης και πάλι στον χώρο του κέντρου με τον Τσακίρογλου, χάνει την μπάλα, την παίρνει ο Νασόπουλος. Ο Νασόπουλος προσπαθεί να κάνει προσπίση στον Λάμπρου, τον περνάει, είναι μια πολύ ωραία ενέργεια, δίνει στον Τσακίρογλου και αυτός μια πολύ ωραία ενέργεια στον χώρο του κέντρου, αλλά η μπάλα πάει στο Πεμπελάση, αυτός στον Χαλκιά, ο οποίος κάνει λάθος πάσα, την οποία ελέγχει και αφήνει να βγει πλάγιο out ο Νίκος ο Διάκος. Ο Νίκος ο Διάκος εκτελεί το πλάγιο στον Μανολιό, ξανά στο Διάκο, κακό κοντρόλ, προλαβαίνει να διώξει την μπάλα, η οποία πάει πάνω στο Μινά, το Χαλκιά. Ο Μινέλο Καρκιάς θα κάνει ένα πολύ μακρινό σουτ. Μπάλα να περάσει out. Χωρίς κανένα πρόβλημα για την εστία της Βολάδας. Τρέχει να μαζέψει την μπάλα ο Τάκης ο Πασάλης. Εκτελεί το ελεύθερο ο Παπουτσάκης. Μπάλα θα φτάσει στο χώρο της έντρας. Αποκρούει ο Θάνας ο Χαλκιάς, η μπάλα πάει προς τα πίσω. Ο Νασόπουλος θα διώξει, η μπάλα έρχεται δεξιά. Την οποία ελέγχει ο Διάκος και με κεφαλιά της στέλνει προς το κέντρο. Κόβουν οι παίκτες των πηγαδίων, Γεραπετρίτης. Ωραία ενέργεια στον Χαλκιά και αυτός απέναντι στον Νασόπουλο τον μικρό. Ο μικρό Νασόπουλο στον Μάριο. Ο Μάριος ο Χαλκιάς ξανά στον Νασόπουλο. Ο οποίος πάει να βγάλει μια σέντρα η οποία θα βγει απευθείας out. Πολύ ωραίος συνδυασμός των παίκτων των πηγαδίων. Πολύ λιγότερος κόσμος σήμερα στο γήπεδο, είναι και παραμονή της Παναγίας. Δίνει το ελεύθερο Παπουτσάκης, φέρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, ο Σπανός δεν έχει πρόβλημα να διώξει. Το φοροδί του Γεραπετρίδη και αυτός είναι δεύτερη κεφαλιά, η μπάλα πάει στον Παπουτσάκη, ο Παπουτσάκης βγάζει την μπάλα πλάγια. Ελέγχει ο Διάκος, κακό κοντρόλ, η μπάλα στον Νασόπουλο, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από παρέμβαση του Διάκου. Ο Διάκος θα εκτελέσει το πλάγιο, θα βρει το Σακελάρη, που θα χάσει από το Τσακίρογλου, η μπάλα στον Νασόπουλο, κάνει τρίπλες, θα χάσει την μπάλα από το Λιτό. Ο Λιτός θα προσπαθήσει να βρει τον Μανολιό, δεν τα καταφέρνει. Νασόπουλος, Πεμπελάση, ανάμεσα σε δύο, κάνει κακό κοντρόλ, διώχνει ο Διάκος, η μπάλα στον Βαρδαούλη, Βαρδαούλης έχει μπροστά το Σπανό. Προσπαθεί να περάσει, αλλά ο Σπανός παραχωρεί. Πέσουνε ξύλο. Το αράδο θα εκτελήσει ο Διάκος, η μπάλα στο Μανολιό. Μανολιός βαθιά παλιά. Διώχνουν οι παίκτες των πηγαδίων με τον Μπεμπελάση.
Την μπάλα κερδίζουν οι παίκτες της Βολόνας Αγγελάρη, αλλά θα πάρει την μπάλα ο Νασόπουλος. Ενώ εμείς περιγράφουμε τον αγώνα, ένα λεωφορείο προσπαθεί να περάσει. Κάποιες αψιμαχίες γίνονται μεταξύ του οδηγού και των ιδιοκτητών του αυτοκινήτου. Ξαναγυρνάμε στον αγωνιστικό χώρο. Διάκος διώχνει την μπάλα. Την μπάλα στον Τσακίρογλου. Τσακίρογλου πάει να αλλάξει. Πάνω στον Σακελάρη. Σακελάρης διώχνει. Χαλκιάς Θάνος επαναφέρει. Μπάλα πάει προς τον Πεμπελάση. Πεμπελάση θα κερδίσει ένα φάουλ από το μαρκάρισμα του Διάκου, ο οποίος τον έσπρωξε με τα χέρια. Ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα των Πηγαδίων. Προετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μινάς ο Χαλκιάς. Εκτελεί ο Χαλκιάς. Μπάλα παίρνει τροχιά. Αποκλείει ο Πασαλής, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα και η μπάλα θα βγει κόρνερ. Το κόρνερ ετοιμάζει να εκτελέσει ο Πεβελάση με πάσα στον Τσακίρογλου. Ο Τσακίρογλου βγάζει την μπάλα στον Νασόπουλο. Νασόπουλος βαθιά παλιά, χωρίς πρόβλημα, ο Πασαλής θα αποκρούσει. Το ελεύθερο δερματοφύλακα της Βολάδας είναι πάνω στο χώρο του κέντρου. Κούτουλος και Ραπετρίτης πάνε να βγάλει στο Κούτουλο. Κόβει ο Σαγκελάρης, Μανολιός. Σαγκελάρη ξανά, βαθιά μπαλιά στον Νασόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα στον Γαλάνη. Ο Γαλάνης αφήνει στον Γιάννη το σπανό. Βαθιά μπαλιά του Γιάννη του Σπανού. Ελέγχει ο Μάριος, ο Γαλχιάς χάνει την μπάλα, κακό κοντρόλ στον χώρο του κέντρου η μπάλα. Ο Λάμπρος, ο Σαγκελάρη. Ο Σαγκελάρης ξανά στο Λάμπρο, ο Λάμπρος πάει να βρει πάλι το Σαγκελάρη, ελέγχουν οι παίκτες στο πηγαδίον, ο Κούτουλος γυρίζει στον θάνατο Χαλκιά. Αυτός ξανά στο Κούτουλο αριστερά, έχει χώρο μπροστά του ο Κούτουλος, περνάει τη σέντρα. Προσπαθεί να βγάλει στο μαδέρι τον Γεραβετρίτη, ο οποίος χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Μανολιού. Ο Μανολιός βαθιά παλιά για τον Λάμπρο, ο Λάμπρο είναι σε θέση offside. Εκτελείται το πλάγιο, η μπάλα στον Ασόπουλο, το offside, η μπάλα στον Ασόπουλο, ο Ασόπουλος στο σπανό, αυτό στο θάνατο Χαλκιά, ξανά η μπάλα στο Γιάννη το σπανό. Βαθιά παλιά του Γιάννη του Σπανού για τον Μάριο το Χαλκιά, που θα πάρει την κεφαλιά. Λογοθέτης διώχνει και Παπουτσάκης όπως την μπάλα φύγει από την περιοχή. Ενέχει ο Τσακίρογλου, Τσακίρογλου στον Νασόπουλο, τον μικρό. Ο Νασόπουλος στον Τσακίρογλου, ωραία τρίπλα στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα αλλάζει η περιοχή αριστερά στον Κούτουλο. Θα κάνει τη σέντρα ο Κούτουλος. Ο Μάριος ο Χαλκιάς θα πάρει την κεφαλιά. Offside μετά τη σέντρα δείχνει ο διαιτητής. Το offside ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Παπουτσάκης. Ο Παπουτσάκης θα φέρει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Σπανός θα κόψει. Κάνει λάθος. Η μπάλα πάει στον Ηλία το λιτό. Ο Ηλίας στο Μανολιό. Ο Μανολιός με μία. Ξανά ο Μανολιός. Μην το διώξουμε τον παιχτών των πηγαδίων. Η μπάλα στο λιτό. Σπανός κάνει το τάχλι. Δεν μπορεί. Γυρνάει την μπάλα ο λιτός. Πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Η μπάλα πάει στο Σακελάρη. Αυτό θα σουτάρει απευθείας στην αγκαλιά του Γαλάνη. Ήταν μια καλή επιθετική ενέργεια της Βολάδας, η οποία πήγε χαμένη με την κακή σέντρα που έκανε ο Λιτός. Δυνατή σέντρα, η οποία πέρασε πολύ πλάγια. Σαγκελάρη στη κεφαλιά, η μπάλα πάει προς τα πίσω. Ο Χαλκιάς πάει να ελέγξει, χάνει την μπάλα. Η μπάλα από το Παπουτσάκι στο Μανολιό. Αυτός ανοίγει στο Διάκο. Ο Διάκος στο Λιτό. Διώχνουν οι παίκτες με το Πεμπελάση. Η μπάλα στο Μανώλη, τον Γεραπετρίτη. Γεραπετρίτη στον Πεμπελάση. Πεμπελάση στον Χαλκιά τον Μάριο. Αυτός
στον Χαλκιά το Μινά, απέναντι στο Κούτουλο που έχει βγει αριστερά, έγινε μπροστά του το λογοθέτη, χάνει την μπάλα, ο λογοθέτης θα διώξει και η μπάλα πλάγιο out για την ομάδα των πηγαδίων. Το πλάγιο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κούτουλος, ο Κούτουλος στο Μινά το Χαλκιά, ο Χαλκιάς ξανά στον Κούτουλο, κάνει μια σέντρα, κόβεται τις παίκτες της Βολάνας, συγκεκριμένα από τον Σαγκελάρη, ο οποίος διώχνει μακριά εκεί που δεν είναι κανένας παίκτης της Βολάνας, την μπάλα ελέγχει ο Νασόπουλος και γυρίζει στο κέντρο στον Σπανό, ο Σπανός με τη μία στο Μάριο το Χαλκιά και αυτός ξανά αριστερά στον Κούτουλο. Ο Κούτουλος στο Τσακίρογλου, Τσακίρογλου κάνει μια τρίπλα, χάνει τον έλεγχο της μπάλας, διώξιμο της παίκτης της Βολάνας. Η μπάλα στο Σπανό, Σπανός δεξιά στον Πεπελάση. Πεπελάση προσπαθεί να βρει τον Ασόπουλο, αλλά η μπάλα θα φύγει πλάγιο out. Πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Νίκος Οδιάκος στο Σαγκελάρη. Σαγκελάρης ξανά στον Διάκο. Βαθιά παλιά του Διάκου για τον Βαρδαούλη. Offside σφυρίζει η Λάισμαν. Σε αυτή τη βαθιά παλιά εκτελείται γρήγορα, η μπάλα πάει αριστερά στο Κούτουλο, ο οποίος περνάει το χώρο της σέντρας, βρίσκει απέναντι το Χαλκιά το Μινά, ο οποίος πάει να περάσει εκεί το λογοθέτη, δεν τα καταφέρνει, ελέγχει ο Σαγκελάρης και κερδίζει επιθετικό φάουλ. Το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Παπουτσάκης. Εκτελεί ο Παπουτσάκης, η μπάλα στον Αγύριστο. Ένα χτύπημα το οποίο έστειλε την μπάλα πίσω από τα αποδυτήρια του Πρωτέα. Αλλά γύρισε. Μπάλα στον Κούτουλο τώρα, να εκτελέσει το play out. Ο Κούτουλος εκτελεί, θα βρει το θάνατο Χαλκιά στον χώρο του κέντρου. Αυτός θα γυρίσει την μπάλα στον Ασόπουλο. Ο Ασόπουλος στο Γιάννη το Σπανό. Ξανά ο Ασόπουλος. Ξανά ο Σπανός. Αυτός τον Πεμπελάση. Πεμπελάση πάει να περάσει το λιτό. Η μπάλα πλάγιο out για την ομάδα των πηγαδίων. Πεμπελάση. Εκτελεί το πλάγιο, θα κόψει ο Νίκος Οδιάκος, η μπάλα στο Μανολιό, κεφαλιά στον χώρο του κέντρου. Έρχεται ο Πεπελάση να πάρει την μπάλα, θα δώσει στον Μάριο το Χαλκιά, αυτός προσπαθεί να βρει τον Ασόπουλο. Παρέμβαση του Βλάχου, ο οποίος με το σώμα να σπρώξει τον νεαρό Ασόπουλο και θα κερδίσει το φάουλ η ομάδα των πηγαδίων. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Πεπελάση. Βαθιά παλιά στην περιοχή της Βολάνας, θα κόψει ο Σαγκελάρης, συμπάρα στον σπέκτες των πηγαδιών, διώχνουν την μπάλα ο Παπουτσάκης, την μπάλα στον Ασόπουλο, που θα κερδίσει το πλάγιο από τον Διάκο. Χαλκιάς, παρέμβαση του Βλάχου, η μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που τρέχει να εκτελέσει τώρα ο Χαλκιάς, ο Μινάς. Μαρκάρισμα από τον Λιτό, ο διαιτητής λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, μπάλα στον Λιτό. Ο Λιτός ανοίγει την μπάλα, δεν μπορεί να περάσει από τον νεαρό Ασόπουλο που θα παραχωρήσει το πλάγιο. Εκτελεί το πλάγιο ο Λιτός, κόβει ο Πεπελάση, μπάλα στον Λιτό, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Βολάνας. Ο Λιτός είναι πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής, αλλά δεν έχει πάρει τις κατάλληλες πάσες για να απειλήσει την εστία των πηγαδίων. Το φάουλ εκτελεί ο Μανολιός. Βαθιά παλιά στην περιοχή, θα διώξει ο Κούτουλος σε πλάγιο out όπως επιτίθεται η ομάδα της Βολάνας. Το play out τρέχει να εκτελέσει ο λογοθέτης. Ο
Σακελάρης θα περάσει από δεξιά, θα κάνει τη σέντρα και δείτε ένα κόρνερ η βολάδα. Με πάσα το φάουλ στο Σακελάρη, Σακελάρης χαμηλά, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ξανά επαναφέρει την μπάλα οι παίκτες της βολάδας στην περιοχή. Και η μπάλα offside, το οποίο χρεώνεται στον Μανώλη τον Βαρδαούλη. Ο Μανώλης τον Βαρδαούλης, ο οποίος σήμερα παίζει πολύ συντηρητικά, ίσως φυλάει δυνάμεις για το επόμενο παιχνίδι με το Μεσοχώρι, που είναι και το καθαριστικό που θα κρίνει την πρόκριση. Δεν το βλέπουμε να μπαίνει στις φάσεις πολύ δυνατά. Συνεχίζει το παιχνίδι, η μπάλα πάει στον Νασόπουλο, αυτός θα τη δώσει με μία στον Γιάννη τον Σπανό. Αυτός θα δώσει στον Γιώργο τον Νασόπουλο. Πολύ ωραία τρίπλα. Αυτός προσπαθεί να βρει το πεμπελάσι πλάγι, αλλά η μπάλα θα περάσει πλάγι ο Άουτ για την ομάδα της Βολάδας. Εκτελεί ο Διάκος. Βρίσκεται ο Μανολιό. Ο Μανολιός κακό κοντρόλ. Η μπάλα πλάγιο για την ομάδα των πηγαδίων. Εκτελεί ο Πεμπελάση. Η μπάλα στον Ασόπουλο. Έρχεται ο Διάκος να κόψει. Δίνει στο Μανολιό. Ο Μανολιός στο Λιτό. Λιτό στο Σακελάρη. Σακελάρης προς την παλιά για τον Λιτό. Θα κόψει όμως ο Γιάννης ο Σπανός. Αυτές οι ψηλές μπαλιές είναι ψωμοτήρι για την άμυνα των πηγαδίων. Ο Γιάννης ο Σπανός ελέγχει αυτές τις ψηλές μπαλιές που πάνε προς την περιοχή. Εκτελείται το ελεύθερο. Το πλάγιο out. Ξανά πλάγιο out αυτή τη φορά για την ομάδα των πηγαδίων μετά από παρέμβαση του Σακελάρη. Το πλάγιο εκτελεί ο Μπεμπελάση. Ο Μπεμπελάση φέρνει την μπάλα μπροστά. Θα ξανακόψει πάλι ο Μανολιός. Ξανά Μπεμπελάση. Την μπάλα ξανά στο Μανολιό που θα διώξει δυνατά. Την μπάλα στην περιοχή των πηγαδίων. Είναι εκεί ο Σπανός ο οποίος την ελέγχει. Θα τη δώσει στον Ασιόπουλο τον Μανώλη. Αυτός βγάζει στο Χαλκιά το Μινά. Κακό κοντρόλ. Ελέγχει την μπάλα ο Σακελάρης. Σακελάρης χάνει την μπάλα κι αυτός. Βαθιά παλιά στην περιοχή της Βολάδας. Ο Παπουτσάκης θα διώξει. Την μπάλα ψηλά και δυνατά. Πλάγιο out. Εκτελεί το πλάγι out, η αλλαγή όμως, γιατί δεν εκτελέστηκε σωστά από τους παίκτες των πηγαδίων. Εκτελεί το πλάγιο, ελέγχει την μπάλα Μινάς ο Χαλκιάς και ξανά πάλι πλάγι out. Εκτελεί το πλάγιο, ο Σακελάρης στέλνει την μπάλα στην περιοχή των πηγαδίων. Ένα δυνατό διώξιμο, την μπάλα στο χώρο του κέντρου, βλάχος, κόβει. Ξανά η παίκτες της Βολάδας. Θα βγει ο Μανολιός, όχι ο Βαρδαούλης δεξιά, ο Μανώλης. Χαμηλή συρτή σέντρα, κόβει ο Σπανός, πάνω στο Κούτουλο. Ο Κούτουλος θα χάσει την μπάλα του Σακελάρη. Σακελάρης προσπαθεί να περάσει, βγάζει τη σέντρα, δυνατή, μπάλα απευθείας out. Ακόμα δεν έχουμε δει τη μεγάλη φάση που θα ξεσηκώσει τις εξέδρες στην περιοχή των δύο ομάδων. Οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων παρακολουθούν υποτονικά το παιχνίδι. Έλα Βολάδα. Κάνε zoom στο. Κάνε zoom στο κούστο της άβολα. Τον αγώνα παρακολουθεί στις εξέδρες και ο βετεράνος προσφαιριστής της Βολάδας, ο Χρήστος Ζαβόλας, που ήρθε από την Αμερική. Εκτελεί το out, την μπάλα στον Χαλκιά. Χαλκιά στον Ασόπουλο. Ασόπουλο φέρνει δεξιά. Θα βγει ο Παπουτσάκης, θα κοντράρει. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα των πηγαδίων. Χρήστο, τι έλεγες? Κάτι για γκολ.
Offside έχει δώσει ο Γιολάισμαν την πάσα προς το, μετά την κόντρα στον παίκτη των πηγαδίων. Εκτελεί το ελεύθερο Παπουτσάκη, συμπάρχεται στο χώρο του κέντρου, θα κόψει ο Κούτουλος. Την πάρα να πάει στο μαλλί του Γεραπετρίτη. Θα έρθει όμως ο λογοθέτης να διώξει την μπάλα σε πλάγιο out. Ο Μανώλης ο Γεραπετρίτης που του δόθηκε σήμερα χρόνο συμμετοχής. Αν και είναι ένας παίχτης με παράξενη σωματική διάπλαση, είναι αρκετά τεχνίτης, έχει δυνατό σουτ. Δεν τον βοηθούν βέβαια τα κιλά του για να αποδώσει αυτά που θα ήθελε. Ο τερματοφύλακας της Βολάνδας βρίσκεται μετά την προηγούμενη φάση τραυματισμένος και ο γιατρός έχει μπει για τις πρώτες βοήθειες. Τις προηγούμενες μέρες είχε κάποιο πρόβλημα με τράβηγμα. Αφορμή αυτή η διακοπή να πούμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι που έγινε μεταξύ του Πρωτέα Απερίου και του Άρη Όθους είχαμε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό του τερματοφύλακα του Όθους, του Σταύρου του Θεοχαρίδη, ο οποίος στο τελευταίο λεπτό του αγώνα σε μια φάση που δεν έδειχνε ότι είναι κάποια φάση που θα δημιουργούσε πρόβλημα υπέστη κάταγμα περώνης και έχει φύγει από την Κάρπαθο και πάει στην Αθήνα για τη βοήθεια που πρέπει να του παρασχεθεί, ίσως κάποια χειρουργική επέμβαση. Ευχόμαστε περαστικά στο τερματοφύλακα του Όθους. Εκτελείται το πλάγιο, πάρα στην περιοχή της Βολάδας, θα διώξει ο Σαγκελάρης, ξανά σε πλάγιο out. Το πλάγιο εκτελεί ο Κούτουλος. Την μπάλα στο Μινάτο Χαλκιά, ο οποίος θα γυρίσει. Μετά από προβολή του Σαγκελάρη, ο διαιτητής δίνει φάουλ. Παναγιώτα, ετοιμάσου. Το πρώτο γκολ. Το αξίλο. Άρα, γραμματέα μου. Άρα, κέν. Κατευθείαν θα πάει, θα το κερφώσει στο γάμα. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Μανώλης ο Κεραπετρίτης. Τρία άτομα τείχος. Ο διαιτητής λέει στον τείχο να πάει πίσω. Δύο άτομα τώρα στον τείχο. Θα σφυρίξει ο διαιτητής. Παίρνει φορά ο Γεραπετρίτης. Σφυρά ο διαιτητής, εκτελεί ο Γεραπετρίτης, συμπάρα στην περιοχή. Ο Μινάς ο Χαρκιάς προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα προς το τέρμα, αλλά η ενέργειά του δεν είναι καλή και η μπάλα βγαίνει out. Οδηγίες δίνει από το πάγκο ο βετεράνος προσφαιριστής και προπονητής Βολάδας ο Λάκης ο Αναγνωστόπουλος. Για την ομάδα ανέβει πιο ψηλά. Εκτελείται το... Ο Κούτουλος έχει την μπάλα τώρα στο χώρο της αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα των πηγαδίων. Θα κάνει μια παλιά στο Χαλκιά, η οποία θα πάει πλάγιο out μετά την παρέμβαση του λογοθέτη. Μπάλα στον Σπανό, ο Σπανός θα κάνει ένα σούτ μακρινό, χωρίς αποτέλεσμα. Ξανά ο Παπουτσάκης ετοιμάζει να διώξει την μπάλα την περιοχή. Θα πηδήξει ο Κούτουλος, δεν θα πάρει καλά την κεφαλιά. Ο Νασόπουλος όμως θα φέρει την μπάλα στην περιοχή της Βολάδας. Ελέγχει ο Παπουτσάκης και θα γυρίσει πίσω στον Πασαλή. Δυνατό ελεύθερο το Πασαλή, η μπάλα έρχεται δεξιά. Αριστερά όπως επιτίθεται η Βολάδα, η μπάλα θα βγει out, πλάγιο.
δεν μπορεί ο λιτός να ελέγξει. Το πλάγιο εκτελεί ο Πεμπελάση, στον Διάκο, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει ο Πεμπελάση πάλι. Πεμπελάση στο θάνατο Χαλκιά, μάχη στο χώρο του κέντρου, ελέγχει ο Μανολιός. Μανολιός προσπαθεί να βρει τον Βαρδαούλη, αλλά ο Σπανός είναι εκεί άλλη μια φορά, να διώξει την μπάλα πλάγιο out. Πλάγιο out που εκτελεί ο Μανολιός. Μανολιός προς τον Βαρδαούλη, ελέγχει την μπάλα. Γυρνάει στην περιοχή, διώχνει ο Θάνος ο Χαλκιάς. Κακό κοντρόλ από τον Νίκο τον Διάκο, η μπάλα πλάγιο out. Πεμπελάει στο πλάγιο, προσπαθεί να βρει τον Ασόπουλο, την μπάλα θα βγάλει πλάγιο ο Μανολιός. Πεμπελάς και πάλι στον Θάνο, τον Χαλκιά. Ο Χαλκιάς ελέγχει, γυρνάει πίσω στον Ασόπουλο τον Μανώλη. Αυτός προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, την μπάλα ελέγχεται από τον Σαγκελάρη. Σαγκελάρης διώχνει, η μπάλα έχει περάσει την γραμμή του out και είναι corner, όπως δείχνει ο Λάισμαν. Το corner ετοιμάζει να εκτελέσει ο Χαλκιάς ο Μινάς. Στην περιοχή μπάλα, θα κόψει ο Μανολιός, ελευθερώνει ο Λάμπρος, η μπάλα διεκδικείται από τον Βαρδαούλη, πάει στο Λιτό, ο Λιτός κοντρολάρει. Αλλάζει παιχνίδι για τον Μανώλη τον Λάμπρο. Πολύ ωραία αλλαγή αυτή, αλλά θα κάνουν το λάθος. Ξανά λάθος λογοθέτης, ξανά λάθος. Ξανά ελέγχει ο λογοθέτης, προσπαθεί να βγάλει την μπάλα πλάγιο, κάνει μια ωραία τρίπλα και βγάζει και μια βαθιά παλιά, αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Ασόπουλο. Ο Ασόπουλος προσπαθεί να βρει το Χαλκιά δεξιά, δεν μπορεί, Λιτός κόβει. Βαθιά παλιά προς την περιοχή της Βολάδας, ελέγχει ο τερματοφύλακας, ο οποίος θα δώσει το ελεύθερο, έρχεται την μπάλα στον χώρο του κέντρου, ο Λιτός θα περάσει την μπάλα στο Μανολιό, ο Μανολιός στο Βαρδαούλη, έχει μπροστά του τον Γιάννη τον Σπανό. Έρχεται όμως ο Πεμπελάση να κόψει, μαρκάρει ο Μανολιός, ξανά οι παίχτες των πηγαδίων, ξανά πάλι μπάλα στους παίχτες της Βολάδας με τον Λιτό. Ο Λιτός έχει μπροστά του το Χαλκιάχ, αυτός είναι ο Σακελάρης, ο Σακελάρης κάνει ένα λάθος πάσα, Χαλκιάς, Μινάς, Κούτουλος τώρα από αριστερά, συγκλίνει λίγο στο κέντρο, θα αλλάξει με τον Τσακύρογλου, Τσακύρογλου στο Κούτουλο, μια προστινή παλιά, ο Παπουτσάκης με τάκλιν θα πέσει και θα διώξει. Θα διώξει την επικίνδυνη αυτή φάση, η Βολάδα στην αντεπίθεση. Η Λάισμαν σηκώνει offside τον Βαρδαούλη, ο οποίος ερχόταν από θέση offside ίσως, αλλά ίσως την προηγούμενη φάση, γιατί σε αυτήν δεν φάνηκε να είναι έτσι. Το offside εκτελείται, η μπάλα έρχεται στην περιοχή, θα κόψει ο λογοθέτης και η μπάλα πλάγιο out. Ο Λάισμαν ήταν το νούμερο 10 στην εθνική γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα διώξει ο Μανώλης ο Λάμπρου, η μπάλα στο χώρο του κέντρου, ελέγχουν οι παίκτες των πηγαδίων, Ασόπουλος κάνει ένα σούτ από τη σέντρα. Πεμπελάση κόβει, μπάλα στο Σαγκελάρη. Σαγκελάρης ελέγχει στο χώρο του κέντρου. Είναι βαθιά παλιά, θα κόψουν όμως οι παίκτες των πηγαδίων. Μπάλα στο Τσακύρογλου, Τσακύρογλου βγάζει προς τον Κούτουλο, ελέγχει ο λογοθέτης. Επιθετικό φάουλ από τον Κούτουλο στη προσπάθειά του να πάρει την μπάλα, γιατί δίνει επιθετικό φάουλ και χέρι στον Κούτουλο. Από εδώ φάνηκε ότι η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του παίχτη των πηγαδίων, αλλά με διατήρηση πιο κοντά είπε ότι προσπάθησε να πάρει την μπάλα με το χέρι ο παίχτης των πηγαδίων. Διαμαρτύρεται ο Κούτουλος ο διαητή, λέει ότι πήρε την μπάλα με το κεφάλι.
Το γέγονε γέγονε όμως τώρα, διαιτητής έδωσε την κίτρινη κάρτα στο Κούτουλο. Το φάουλ ετοιμάζει να εκτελέσει ο Παπουτσάκης. Ο Παπουτσάκης εκτελεί, φέρνει την μπάλα στην περιοχή των πηγαδίων. Εκεί που πάει είναι ο Σακελάρης και ο Κούτουλος, κόβει ο Κούτουλος, δίνει στον Μινά το Χαλκιά, ο Μινάς κατεβάζει. Ξαναδίνει στον Κούτουλο, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει την μπάλα, η οποία περνάει πλάγιο out όπως για τη βολάδα. Δεξιά όπως επιτίθεται τη βολάδα, ετοιμάζει να το εκτελέσει ο λογοθέτης. Ο λογοθέτης προσπαθεί να βρει τον Μανολιό. Μανολιός βαθιά μπαλιά. Ελέγχει την μπάλα ο Χαλκιάς ο Μινάς, πιέζεται. Ελέγχει ο Χαλκιάς ο Μινάς. Βγάζει την μπάλα στον Θάνο το Χαλκιά. Αυτός ξανά στον Μινά το Χαλκιά. Μια μπαλιά η οποία κάνει μια παράξενη τροχιά δίπλα στη γραμμή. Ελέγχει ο λογοθέτης και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Γρήγορα ο Κούτουλος προσπαθεί να το εκτελέσει. Ο Τσακίρο Λουχάν κάνει το κακό κοντρόλ. Αλλά κάνει και φάουλ στον Σακελάρη. Το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Παπουτσάκης. Βρισκόμαστε στο 38ο λεπτό. Μόνο με τη φόλα και θα δούμε. 38ο λεπτό, εκτελεί ο Παπουτσάκης, η μπάλα στην περιοχή των πηγαδίων. Κόβουν οι παίκτες των πηγαδίων, η μπάλα πάει στο Μαχαλκιά το Μάριο, ο οποίος αλλάζει για το Τσακίρο. Αυτός περνάει μπροστά την μπάλα για τον Γεραπετρίτη. Ο Παπουτσάκης θα κάνει μια αγγέλα. Έρχεται όμως εκεί ο λογοθέτης να διώξει την μπάλα πλάγιο out. Γκέλα. Το πλάγιο του μάζει να εκτελέσει ο Κούτουλος. Ο Κούτουλος στο Χαλκιά το Μινά, ελέγχει χαμηλά την μπάλα, ξανά πίσω στον Κούτουλο. Κάνει τη σέντρα ο Κούτουλος στην περιοχή της βολάδας, ο Παπουτσάκης διώχνει, παίρνει την μπάλα ο Χαλκιάς ο Μάριος, μπροστά του ο Παπουτσάκης. Κόντρες. Διατής δίνει επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια του Γιώργου του Νασόπουλου, ο οποίος ήταν πεσμένος και διεκδικούσε την μπάλα. Μάλλο! Τεσσαρακοστό λεπτό. Οι παίκτες της βολάδας δεν φαίνεται να βιάζονται. Προσπαθούν να κρατήσουν το 0 και όταν έρθει τον κόλ ήρθε. Και ο βαθμός ισοπαλίας είναι καλός. Φάουλ κερδίζει τώρα η ομάδα των πηγαδίων στο χώρο του κέντρου. Το εκτελεί ο Μινάς ο Χαλκιάς, δίνει την μπάλα στον Τσακίρογλου, επανάληψη δίνει ο διαιτητής. Την μπάλα από τον Ασόπουλο στον Σπανό. Σπανός δεξιά στον Πεπελάση. Πεπελάση στον Ασόπουλο, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να περάσει τον Διάκο, δεν μπορεί. Ελέγχει όμως την μπάλα. Πλάγιο out για την ομάδα των πηγαδίων. Στην προσπάθεια του Λιτού να κάνει μια προσπίση κοντά στη γραμμή. Το πλάγιο εκτελεί ο Μπεμπελάση. Κόβει ο Διάκος. Θα κόψει την μπάλα ο Λιτός. Βγαίνει μπροστά. Μαρκάρεται από 2-3 αντιπάλους. Δίνει στον Σακελάρη. Σακελάρη βαθιά μπαλιά. Αλλά θα κόψουν υπέρ των πηγαδίων. Υπάρχει στον Γεραπετρίδη, Γεραπετρίδης στον χώρο του κέντρου, κάνει λάθος πάσα, βγαίνει ο Διάκος δυνατά και παραχωρεί πλάγιο για την ομάδα των πηγαδίων. Εκτελεί το πλάγιο, Πεπελάση, Γεραπετρίδης, Πεπελάση, Γεραπετρίδης, Παπουτσάκης, Διάκος, θα κόψει ο Νασόπουλος. Θα κάνει και μια τρίπλα στο Παπουτσάκη στη γραμμή του out, θα γυρίσει την μπάλα στο πέναλτι. Διώχνουν οι παίκτες της βολάδας, Τσακίρογλου. Τσακίρογλου ένα σουτ το οποίο θα περάσει πολλά μέτρα out. Ο Νασόπουλος ο Γιώργος από ό,τι φαίνεται είναι ένας παίκτης εξελίξιμος. Από εδώ δεξιά έχει ταλαιπωρήσει πολύ την άμυνα της βολάδας. Με τις περίτεχνες ενέργειές του και τον δυναμισμό του. Παπουτσάκης τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο, η μπάλα στο χώρο του κέντρου.
ελέγχει ο Μπεμπελάση και παραχωρεί την μπάρα και δίνει το πλάγιο. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Διάκος. Διάκος προσπαθεί να βρει το Σακελάρι. Σακελάρι, γραφιά παλιά για τον Λάμπρο. Γαλάνης βγαίνει και διώχνει. Χαλκιάς. Ο Βαρδαούλης διεκδικεί την μπάλα. Κόβει, θα κόψει όμως και την μπάλα υπέρ του πηγαδίου. Και την μπάλα πάει στον Ασόπουλο τον Γιώργο. Που βρίσκει τον Μάριο τον Χαλκιά. Αυτός τον Θάνατο Χαλκιά προσπαθεί να βρει. Δεν μπορεί. Ο Σακελάρης στην προσπάθεια του να βρει το λιτό. Πετάει την μπάλα πλάγιο out. Στο ημίχρονο. Εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα πίσω στον Γιάννη τον Σπανό. Γιάννη Σπανό στον Ασόπουλο. Κοντρόλ που δώσε την ομάδα των πηγαδίων. Μπάλα στο Τσακίροβλου, θα χάσει από το Μανολιό. Μανολιός στο Βαρδαούλη, Βαρδαούλη στο Μανολιό. Μανολιός στο Σακελάρη. Σακελάρη προσπαθεί να περάσει. Θα βγουν οι παίκτες των πηγαδίων και θα διώξουν. Η μπάλα πάει δεξιά στο Λογοθέτη. Λογοθέτης δεξιά επαναφέρει, Τσακίροβλου στον Χαλκιά. Χαλκιάς γυρνάει την μπάλα στον Ασόπουλο, ο Ασόπουλος βαθιά παλιά. Ξεκινάει ένα σπριντ ο Κούτουλος μαζί με τον Λογοθέτη. Προλαβαίνει ο Κούτουλος, αλλά μετά το κοντρόλ που κάνει η μπάλα θα περάσει out. Το out εκτελεί ο Παπουτσάκης ενώ φτάνουμε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μανολιός κερδίζει το πλάγιο δεξιά όπως επιτίθεται η βολάδα. Εκτελεί ο Μανολιός, συμπάλα στον Βαρδαούλη το Μανώλη. Πρέπει να κερδίσουμε στο χώρι. Ό,τι και να κάνετε σήμερα. Την μπάλα out. Παίρνουμε, αυτός αν κερδίσει τα πηγάδια, πάτε για σοπαλία. Ίσως τελευταία φάση του αγώνα. Ο Μανολιός ετοιμάζει να εκτελέσει αυτό το corner. Την μπάλα στην περιοχή των πηγαδίων, διώχνουν οι παίκτες των πηγαδίων. Ο Σαγκελάρης προσπαθεί να επαναφέρει, δεν μπορεί. Offside. Ο διαιτητής δεν πιστεύουμε θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα στο πέφτει στον πηγαδίνο συγκεκριμένα στο Σπανό. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τις ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Βρισκόμαστε στην εξέδρα του γήπεδου του Πρωτέα. Δίπλα μας είναι ο Μανώλης ο Γεργατσούλης. Να το ρωτήσουμε πώς το είδες το παιχνίδι σήμερα, Μανώλη. Το παιχνίδι σήμερα είναι πιο καλή βολαδιότητα. Σ' αρέσει η βολάδα φαίνεται, ε. Μήπως επειδή η νύφη σου είναι από τη βολάδα. Παρακολουθάς και τα παιχνίδια του Πρωτέα. Τι πηγαδιώτης είσαι, δεν είσαι απερίτης. Πηγαδιώτης, γεννημένος είμαι εγώ. Τα παιχνίδια του Πρωτέα τα παρακολουθείς. Πότε. Το προχθεσινό με το Όθος το είδες. Πώς σου φάνηκε ο Πρωτέας. Καλός. Οι Οθίδες είναι πιο καλοί. Πιο δυνατοί, ε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνολη, ευχαριστούμε. Τώρα τι άτρω, τώρα τρώνε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά. Να, να, να. Ποια παιδιά. Ποια παιδιά. Τα παιδιά Μανώλη τότε γυμνάζουν το και τρέχουν με φυσικά πράγματα. Τώρα τρώνε τα γίνα. Καριδάκια, πατατάκια. Ήταν άμπαλε, ε. Γιατί αργούνε τώρα, αργούνε, τι γίνεται. Γιατί αργούνε, αργούνε. Περιμένουν τώρα που τέλος. Ξέρω εγώ. Κάτσε κάτω με τίτλο.
Περιμένω να δούμε πώς θα τα ανοίξει η Βολάδα με το πόλι. Τελικά εκείνο το χρήσιμο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή αν χάσει η Βολάδα σήμερα, αν κερδίσει το μισοφόρι... Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Θέλει νίκη. Θέλει νίκη το μισοφόρι όπως απλά. Αλλά αν σήμερα... Πάει για ισοπαλία. Αν κερδίσει σήμερα και ξανακερδίσει μετά, θα παίξει με εσάς. Κοίτας πατέρι να αγχώνεται για να κερδίσει πάνω αυτός. Εντάξει, δεν το είδα να φώνετε. Τότε ζήτησαν περασμένοι. Αν ήταν το πρώτο αγώνα, θα σου έλεγα εγώ. Τι αγώ θα είχατε. Και δεν είδαμε στους οφείλους να φώνετε να γερδίσουμε. Γιατί είχαν το αβαντάζ στον νόμπολ. Τι σας έκανε, τι λες, δεν είχατε συμφωθεί. Αυτό το νόμπολ που είχε πάλι. Ξαναλέω και πάλι. Εάν... Το γκολ που έβαλε είναι αυτά που δεν βάλαμε εμείς. Αν πλησιάζεις μαζί και το γκολ που έβαλε. Ξαναλέω, γιατί δεν ακούσαμε όταν συμπλάδα. Και την αρχάζα ξεπέταξε έξω και το απέρι εδώ φέρε δεύτερο. Όταν συμπλάδα με αυτό το είπα ότι αν το απέρι ήθελε να βγει πρώτο θα έρθει. Καταλαβαίνεις. Δεν ήθελε. Δεν το κυνήγησε. Έτσι μου έδειξε εμένα. Κυνήγησε αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Και ο Καραμινάς στην ομιλία δεν είπε ούτε για ένα λεπτό δεν ακούστηκε η λέξη πηγάδια. Ούτε την πρώτη θέση δεν ακούστηκε. Και άλλωστε για την 11 το κατάλαβες. Καλημός, κυρία. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, σέντρα η Βολάδα. Πάρα δεξιά ο Σακελάρη, ο οποίος κάνει κακό κοντρόλ, πάλι θα περάσει πλάγιο out. Το δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα των Πηγαδίων έχει πραγματοποιήσει μια αλλαγή στη θέση του Γιάννη του Σπανού. Έχει περάσει ο Γιάννης ο Χατζημανόλης. Η ομάδα της Βολάδας, από ό,τι βλέπουμε, παίζει με τους ίδιους ακριβώς ποδοσφαιριστές που ξεκίνησε και στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα το ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γαλάνης. Την πάρα στο χώρο του κέντρου. Κόντος Ακελάρης, Νασόπουλος. Δεν διώχνει όπως θα ήθελε. Την πάρα περνάει πλάγιο out για την ομάδα της Βολάδας. Που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο λογοθέτης. Λογοθέτης ο Σακελάρη. Την πάρα πλάγιο. Μετά την υπόδειξη του επόπτη. Το πλάγιο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κούντουλος. Παίρνει μερικά μέτρα φόρα, εκτελεί δυνατά, η μπάλα στον Χαλκιά τον Μάριο, θα κόψουν ο Βλάχος, ξανά υπέχτης των Πηγαδίων, Τσακίρογλου, Πεπελάση, η μπάλα προς τον Γεραπετρίτη θα βγει δυναμικά ο Παπουτσάκης και θα στείλει την μπάλα πάνω στους Πεύκους. Αυτός θέει για όλα. Εκτελείται το πλάγιο, Τσακίρογλου θα αλλάξει παιχνίδι στον Κούντουλο. Ο Κούντουλος θα κάνει ένα σουτ μακριά χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα περνάει ψηλά πάνω το δοκάρια της Βολάδας. Το άλλο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Παπουτσάκης όπως και όλα τα άλλα στο πρώτο ημίχρονο. Η Βολάδα έχει για τον αέρα τώρα. Βαθιά μπαλιά του Παπουτσάκη. Θα πηδήξει ο Κούντουλος με τον Βαρδαούλη. Δεν ελέγχει την μπάλα ο Νασόπουλος. Θα την αφήσει στο Γαλάνη. Γαλάνης με τα χέρια στον Νασόπουλο. Νασόπουλο με βαθιά μπαλιά. Στον Τσακίρογλου. Τσακίρογλου ελέγχει μπροστά από τον Σακελάρη. Αλλάζει την μπάλα με τον Γεραπετρίτη. Αυτός θα γλιστρήσει. Μπάλα σπέκτης της Βολάδας. Μια λανθασμένη υπόδειξη από τον επόπτη Γραμμόρ. Πολύ λανθασμένη υπόδειξη. Λοιπόν, ο παίκτης της Βολάδας είχε γυρίσει πολύ πιο γρήγορα που δοθεί μπάλα στην πίσω από τους παίκτες των Πηγαδίων. Έτσι φάνηκε. Λιτός έχει την μπάλα τώρα. Αράζει με τον Μανολιό. Αυτός τον Βαρδαούλη. Βαρδαούλη βαθιά μπαλιά για τον Σακελάρη. Σακελάρη θα γλιστρήσει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σε κακή κατάσταση και δεν βοηθάει τις ενέργειες των ποδοσφαιριστών. Σε άλλες των περιπτώσεων ο Σακελάρης θα ήταν πολύ απειλητικός. Τώρα γλίστρησε στο πολύ γλιστερό τερέν. Ο Αράνης τώρα ετοιμάζεται να επαναφέρει την μπάλα. Μπάλα στον Κούτουλο. Μανολιός κόβει. Ξανά μπροστά το Σακελάρη. Ελέγχει ο Νασόπουλος. Βγάζει την μπάλα από την περιοχή με κεφαλιά. Και διώχνει την μπάλα πλάγιο out.
Τα πρώτα λεπτά όπως έχουμε, όπως βλέπουμε, η Μολάνα έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι. Φαίνεται να θέλει τη νίκη. Σαγκελάρης κερδίζει το κόρνερ από το Μινάτο Χαρκιάν. Το κόρνερ. Το κόρνερ ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Ηλίας Ολιτός κάτω από τις επιφημίες των φιλάθλων της Βολάνας. Εκτελεί ο Ολιτός, μπάλα στην περιοχή, θα διώξει ο Μινάς ο Γαλκιάς. Μπάλα στον Γεραπετρίτη, Γεραπετρίτης θα βγάλει δεξιά μια παλιά για το κούτουλο, πολύ δυνατή, δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Και η μπάλα πλάγιο, το πλάγιο εκτελεί ο Ολιτός στο Μανολιό. Μαρκάρεται από τον Χαλκιά τον Μινά και κερδίζει ένα φάουλ η ομάδα της Βολάνας όπως επιτίθεται από δεξιά. Σημείωσε. Το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μανολιός. Δύο παίκτες κάνουν τείχος. Ο Μανολιός είναι καλός εκτελεστής, σαστημένα, εκτελεί. Στη κλειστή γωνία αποκρούει ο Γαλάνης και παίρνει το φάουλ στη σύγκρουσή του με τον Σαγκελάρη, ο οποίος διεκδίκησε την μπάλα. Το out ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Νασόπουλος. Ο Νασόπουλος εκτελεί. Η μπάλα θα φτάσει στο χώρο του κέντρου. Ο Μινάς ο Χαλκιάς πηδάει για κεφαλιά μαζί με τον Μανολιό. Κερδισμένος ο Μανολιός. Η μπάλα μας θα πάει στον θάνατο Χαλκιά. Αυτό στο κούτουλο. Ο κούτουλος είναι μπροστά του Μανολιό. Ο Μανολιός τα κόψει σε πλάγιο out. Το πλάγιο εκτελεί ο κούτουλος. Μακρινή παλιά για τον Χαλκιά τον Μάριο. Ο Μάριος ο Χαλκιάς μαρκάρεται από τον Βλάχο. Ο διαιτητής βλέπει φάουλ. Το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γεραπετρίτης ο Μανώλης. Αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα των Πικαδίων. Ένας παίκτης τείχος ο Σαγκελάρης. Γεραπετρίτης στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει out. I saw Fanish getting split between a chip and a bar. Εκτελεί ο Παπουτσάκης. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου διεκδικείται από το Χαλκιά και το Μανολιό. Ο Μανολιός είναι νικητής. Κάνει μια ωραία ενέργεια. Βαρδαούλης στο Μανολιό. Μανολιός στον Λάμπρο. Ο Λάμπρος έχει μπροστά τον Πεπελάση. Δίνει στον Βαρδαούλη. Βαρδαούλη στον... Μια ωραία επιθετική ενέργεια των παιχτών της Βολάνας που συνδυάστηκαν έξω από την περιοχή. Μπήκαν στην περιοχή, αλλά ο Χατζημανόλης έδωξε την μπάλα ράουτ. Ξανά ο Μανολιός τώρα με το ράουτ έξω από την περιοχή. Κάνει το σουτ, η μπάλα στο Γαλάνη, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Το ελεύθερο του Γαλάνη, η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θα διώξει ο Διάκος σε πλάγιο άτομο τα πηγάδια. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Πεπελάση. Πεπελάση στο Τσακίρογλου, στον χώρο του κέντρου, Τσακίρογλου στον θάνατο Χαλκιά. Αυτός στο Γεραπετρίδη το Μανώλη. Προσπαθεί να βρει τον Νασιόπουλο. Θα κόψει ο Βλάχος, μπάλα πλάγιο out για την ομάδα των Πηγαδίων. Μπάλα στο Τσακίρογλου, Τσακίρογλου αλλάζει.
Πάμε στο λογοθέτη. Ο λογοθέτης θα κοντραριστεί από το Μινέτο Χαλκιά. Καλά ηλία. Το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Παπουτσάκης. Παπουτσάκης εκτελεί, μπάλα στην περιοχή της ομάδας των Πηγαδίων. Ο Κούτουλος προσπαθεί να κοντρολάρει, κάνει λάθος. Την μπάλα στο Σακελάρη. Σακελάρη βγάζει σέντρα, θα έρθει ο Χατζημανόλης όμως να διώξει. Πιο μακριά ο Θάνος ο Γαλκιάς. Καλή επιθετική προσπάθεια της Βολάδας. Νασιόπουλος θα κάνει μια τρίπλα πάνω στον Διάκο. Ο Διάκος θα τον ανακόψει με φάουλ. Το φάουλ ετοιμάζεται να το εκτελεί μάλλον Μπεμπελάση. Δίνει την μπάλα στον Θάνατο Χαλκιά. Αυτός ο Τσακύρογλου. Τσακύρογλου προσπαθεί το Κούτουλο. Κάνει λάθος. Την μπάλα στον Νασόπουλο. Νασόπουλος ελέγχει. Γυρνάει την μπάλα στον Γαλάνη. Γαλάνης διώχνει. Ο Λιτός κόβει. Την μπάλα στον Λάμπρο τον Μανώλη. Θα κόψει ο Χατζημανώλης. Ο Χαλκιάς. Μπροστινή παλιά. Να κόψει ο Διάκος. Την μπάλα στον Μανολιό. Μανολιός για το Λιτό, κακό κοντρόλ του Λιτού, η μπάλα πλάγιο out για την ομάδα της Βολάδας, ενώ βρίσκεται περιορισμένος έξω από τη μεγάλη περιοχή των Πηγαδίων ο Μανώλης ο Λάμπρος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κοντράρισμα του που είχε πριν από λίγο με τον Γιάννη τον Χατζημανώλη. Ο Γιάννης ο Χατζημανώλης είναι ένας πολύ δυνατός αμυντικός, μαχητικός, αν δεν βάλεις το πόδι σου δυνατά στη διεκδίκηση μαζί του υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τραυματιστείς. Μικρή διακοπή τώρα, προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στο Μανέλη το Λάμπρο. Ο Μανώλης ο Λάμπρος σηκώθηκε. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Εκτελεί το πλάγιο, ο Μπεμπελάση θα δώσει την μπάλα στον Θάνατο Χαλκιά, ο οποίος στα πλαίσια του fair play πετάει την μπάλα πλάγια για τη Βολάδα. Το πλάγιο εκτελεί ο Διάκος για το Λιτό, Λιτό στο Μανολιό, Μανολιό βαθιά μπαλιά, η οποία όμως περνάει πλάγιο out. Ο διαιτητής ζητάει μπάλα, η μπάλα έχει πάει πίσω από τις διαφημιστικές πιναγκίδες εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο εκτελεί ο Μπεμπελάση. Θα διώξει ο Μανολιός. Ο Χατζημανώλης διεκδικεί την μπάλα μαζί με τον Μπεμπελάση και τον Λιτό. Ο Λιτός βγαίνει κερδισμένος, κερδίζει ένα πλάγιο την παρέμβαση του Χατζημανώλη. Το πλάγιο εκτελεί ο Μανολιός. Κόβουν οι παίχτες των Πηγαδίων, έχουν μακριά την μπάλα, ξανά πλάγιο out. Αριστερά όπως επιτίθεται η Βολάδα, το πλάγιο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Διάκος. Ο Διάκος θα δώσει την μπάλα στο Μανολιό. Μανολιός έχει μπροστά του τον Ασιόπουλο και τον Χαρκιά, αλλάζει την μπάλα με τον Λιτό, βαθιά παλιά στην περιοχή. Κόβει ο Κούτουλος, Σακελάρης ελέγχει τώρα, βγάζει μια σέντρα. Κόβουν οι παίχτες τον Πηγαντήρο με τον Πεμπελάση. Πεμπελάση και Νασιόπουλος πιο μακριά. Ξανά Πεμπελάση, κοντρολάρει. Ελέγχουν οι παίχτες της Βολάδας. Επαναφέρουν την μπάλα στην περιοχή. Ο Μανολιός δεν καταλαβαίνει την πάσα που του κάνει ο Λιτός και χάνει την μπάλα. Διεκδικεί ο Βαρδαούλης και κερδίζει ένα πλάγιο out η ομάδα των Πηγαδίων μετά την παρέμβαση του Βαρδαούλη. Το παιχνίδι δεν έχει ρυθμό, αργό, πολλά πλάγια out.
Παιχνίδι σκοπιμότητας από την πλευρά των πηγαδίων, οι οποίοι και με το Χ είναι πρώτοι στον όμιλο. Η Βολάδα θέλει την νίκη, αλλά η ομάδα της δεν μπορεί να κάνει κάποια μεγάλη φάση για να απειλήσει την αιστεία των πηγαδίων. Νασόπουλος λάθος, μπάλα στον Χαλκιά, αυτό στον Τσακίρογλου. Τσακίρογλου στο Χαλκιά τον Θάνο, ο οποίος αλλάζει την μπάλα στον Κούτουλο. Ο Κούτουλος κοντρολάρει, προσπαθεί να βρει με τη μία το Χαλκιά. Αυτός δεν παρακολουθεί τη φάση, κόβει όμως στο χώρο του κέντρου ο Χαλκιάς ο Θάνος. Αυτός στον Τσακίρογλου. Τσακίρογλου κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια, αποφεύγει τον Μανολιό. Αλλάζει την μπάλα δεξιά στον Πεμπελάση. Πεμπελάση στον Νασόπουλο. Νασόπουλο στον Πεπελάση, Πεπελάση Φινασόπουλο πάλι στον Γεραπετρίτη. Γεραπετρίτη στον Μάριο το Χαλκιά, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τσακίρογλου. Τσακίρογλου πιέζεται από τον Μανολιό. Κάνει μια παλιά προς την δεξιά, την οποία δεν παρακολουθεί όμως ο νεαρός Νασόπουλος. Είναι πάρα πλάγια όδια τη Βολάδα. Εκτελεί το πλάγιο, μπάλα στον προς τον Μανολιό, θα κόψει όμως υπέρ των πηγαδίων με τον Πεμπελάση, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Εκτελείται, Σακελάρης χάνει την μπάλα. Πεμπελάση ξαναχάνει και αυτό την μπάλα από τον Σακελάρη. Σακελάρης θα δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου από τον Πεμπελάση. Με αποτέλεσμα ο παίκτης των πηγαδίων θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα του διαιτητή, δικαιολογημένα. Ένα φάουλ σκοπιμότητας, ο παίκτης των πηγαδίων είδε να φεύγει γρήγορα από τη Βολάδα και για να κόψει τη φάση έκανε αυτό το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ετοιμάται να το εκτελέσει ο Παπουτσάκης. Θέλει και για νίκη μετά. Ναι. Παίζεις καθυστερήσεις μετά. Άμα κερδίσεις τα πηγάδια. Αλλάζει την μπάλα διαιτητής. Το φάουλ εκτελέσει ο Παπουτσάκης. Όπου δηλώσεις μπάρα. Το πήρε. Θα τραβήξω. Εκτελεί ο Παπουτσάκης, μπάλα στην περιοχή των πηγαδίων. Περνάει από όλους την μπάλα και καταλήγει out. Ο Χαλκιάς, ο Ανδρέας, Μαργαρίτας, ναι, ο καλός. Μια αλλαγή τώρα για την ομάδα της Βολάδας, ο Μανώλης ο Λάμπρος που πριν είχε χτυπήσει, δεν μπορεί φαίνεται να συνεχίσει και βγαίνει. Στη θέση του μπαίνει ο Μιχάλης ο Γιαλουράκης. Μεταγραφή της Βολάδας από το Όθος. Εκτελεί το out ο Νασόπουλος, την μπάλα στο χώρο του κέντρου, διεκδικεί ο Σακελάρης, την μπάλα μας θα την πάρει ο Χαρκιάς ο Μάριος, αλλάζει για τον Τσακίρογλου. Τσακίρογλου βγάζει την μπάλα για τον Νασόπουλο τον Γιώργο, ο οποίος προσπαθεί να τριπλάρει εκεί τον Διάκο, θα κερδίσει ένα πλάγιο ότι ομάδα των πηγαδίων. Εκτελεί ο Πεμπελάση. Πεμπελάση για τον Νασιόπουλο, δεν μπορεί, ξανά πλάγιο out μετά την παρέμβαση του Σακελάρη. Μπάλα στην περιοχή. Out. Μετά το πλάγιο ο Μάριος ο Χαρκιάς προσπάθησε να σουτάρει, αλλά την μπάλα αναπήδησε. Κόρνερ δίνει ο διαιτητής. Άρε Παναγιώτα. Έρχεται. 10 φορές θα πετά. 10 θα το πει. Το κόρνερ εκτελεί ο Χαρκιάς ο Μινάς. Χαμηλά. Παίρνει ύψος η μπάλα στην περιοχή. Σουτ. Πεπελάσει σουτ. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα από την αιστεία των Βολάδας και θα βγει κόρνερ. Πολιορκία στην αιστεία της Βολάδας τα τελευταία 2 λεπτά. Ένα νέο κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Πεμπελάση. Όλη η ομάδα της Βολάδας είναι πίσω.
Εκτελεί ο Πεπελάς, η μπάλα στην περιοχή. Τσακίρογλου σουτ πάνω στα σώματα. Η μπάλα θα βγει στο Γεραπετρίδη δεξιά. Αυτός κάνει μια πάσα, σουτ πάνω στα σώματα. Διώχνει παίκτη της Βολάδας. Ελέγχει ο Νασόπουλος. Τσακίρογλου. Μαρκάρεται στο χώρο του κέντρου, περνάει την μπάλα δεξιά, δεν έχει όμως κανένα εκεί, μπάλα πλάγι out για την Βολάδα. Εκτελεί ο Διάκος στο Μανολιό, Σαγκελάρης, Μανολιός, κάνει μια τρίπλα, βγάζει την μπάλα μπροστά στο Γιαλουράκι, κόβουν οι παίχτες το πηγαδίο, ξανά επιμένει η Βολάδα, ξανά η μπάλα προς τον Μιχάλη τον Γιαλουράκι, επίσης κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, αλλά η μπάλα πάει στους πηγαδιώτες. Το οποίο παραχωρούν ένα φλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Διάκος τώρα. Από αριστερά, Διάκος, Σακελάρης, Γιαλουράκης. Γιαλουράκης πάνω πέρα στην μπάλα κάθε στην περιοχή, δεν μπορεί, λογοθέτης. Λογοθέτης κάνει την κεφαλιά ο Σακελάρης, ενώ θα μπορούσε να πάρει την μπάλα και να μπει μόνος του, θα μπορούσε. Δεν εκτίμησε καλά τη φάση, χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τη Βολάδα. Την μπάλα ο Χαλκιάς ο Μινάς στο χώρο του κέντρου τώρα για τα πηγάδια, δίνει στον Γεραπετρίτη. Γεραπετρίτης ξανά στον Χαλκιά τον Μινά, θα περάσει από τον λογοθέτη, ο λογοθέτης θα του κάνει φάουλ. Αριστερά όπως επιτείνεται η ομάδα των πηγαδίων, λίγα μέτρα έξω την περιοχή. Το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει η ομάδα των πηγαδίων. Κίτρινη κάρτα στον λογοθέτη από τον διαιτητή του αγώνα. Σημειώνει την κίτρινη κάρτα διαιτητής. Και το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα η ομάδα των πηγαδίων με τον Μινάτο Χαλκιά από αριστερά. Συνοστιμός στην περιοχή της Βολάδας. Έχει κατέβει και ο Γιάννης ο Χατζημανόλης, ο οποίος είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι στην περιοχή. Εν τω μεταξύ μια αλλαγή γίνεται. Ο Μάριος ο Γαλκιάς θα δώσει τη θέση του στον Θανάση το Ρουσάκη. Ο Ρουσάκης, ο γκολτζής του Ποσειδώνα το χειμώνα. Εκτελεί το φάουλ, βγαίνει ο Πασαλής, δεν πιάνει μπάλα, αλλά και κανείς πίσω από πίσω δεν ακολουθεί για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα θα περάσει κατευθείαν out, αλλά ο διαιτητής εκτιμάει ότι ο τερματοφύλακας της Βολάδας ακούμπησε την μπάλα και δίνει ένα νέο corner, ξανά πολιορκία στην περιοχή της Βολάδας. Ξανά ο Χαλκιάς απέναντι, εκτελεί. Μπάλα στην περιοχή, πηγαίνει πολύ, διώχνει ο Παπουτσάκης, διώχνει ο Λιτός, Βλάχος. Διώχνει η ομάδα της Βολάδας με τον Σακελάρη. Μπάλα στο Λιτό, κατεβάζει την μπάλα ο Λιτός. Περνάει, προσπαθεί να περάσει από δύο, δεν μπορεί, κόβει ο Πεπελάση, λάθος του Πεπελάση. Λάθος του λογοθέτη, ο οποίος διώχνει την μπάλα χωρίς πίεση. Πλάγιο out για τα πηγάδια. Ο προπονητής της Βολάδας πέρασε στην επίθεση το πρώτο σκόρ του Ποσειδώνα το χειμώνα τον Ρουσάκη. Φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι. Παπουτσάκης διώχνει δυνατά εκεί που δεν είναι κανένας. Μπάλα γυλάει, πλάγιο out για την ομάδα των πηγαδίων. Το πλάγιο εκτελεί ο Πεπελάση, την μπάλα στον Ασόπουλο τον Γιώργο, ο οποίος μαρκάρεται από τον Γιαλουράκη, ελέγχει όμως την μπάλα, κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα ο Ασόπουλος, δεύτερη τρίπλα, αλλά θα βγει ο Διάκος και θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Το πλάγιο ετοιμάζει να εκτελέσει ο Πεπελάση. Στον Χαλκιά τον Θάνο, αυτός δίνει με μία στον Ασόπουλο τον Γιώργο, έχει μπροστά του τον Διάκο
Έρχεται όμως ο Μανολιός και παραχωρεί το πλάγιο out. Το πλάγιο εκτελεί ο Πεπελάση. Στον Ασόπουλο τον Γιώργο, αυτός περνάει την μπάλα στην περιοχή, κόβει ο Παπουτσάκης. Η μπάλα out. Μετά από την παρέμβαση του Μανώλη του Γεραπετρίτη. 23ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Το παιχνίδι περνάει χωρίς ενδιαφέρον, χωρίς καμιά σημαντική φάση στα καρέ των δύο ομάδων. Ο Λιτός γυρνάει στο λογοθέτη. Λογοθέτης χάνει την μπάλα από το Μινάλο Χαλκιά, βαθιά παλιά του Χαλκιά. Η μπάλα πάει πάνω στο Παπουτσάκι. Παπουτσάκι στην αφήνει να περάσει, ελέγχει ο Πασαλής. Βαθιά παλιά του Πασαλή. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Κασόπουλος, Κούτουλος, Χαλκιάς. Χαλκιά για τον Κούτουλο, ο οποίος είναι γρήγορος, βγαίνει αριστερά. Κάνει τη σέντρα, Ρουσάκης. Χάνει μοναδική ευκαιρία Ρουσάκη μπροστά από τον Παζάλη. Θα σουτάρει, μπάλα να περάσει out. Η πρώτη καλή ευκαιρία των πηγαδίων. Ο Παπουτσάκης εκτελεί το ελεύθερο. Η μπάλα έρχεται στο χώρο του κέντρου. Χατζημανόλης γυρνάει την μπάλα στο τερματοφύλακά του. Εκτελεί ο Αλάνης. Μινάς Χαλκιάς. Σακελάρης κόβει, η μπάλα πάει αριστερά. Εκεί που είναι ο Διάκος και διώχνει όπως όπως την μπάλα πλάγιο out. Οι φιλάθλοι των πηγαδίων φωνάζουν το όνομα του Καζιλιέρη. Τσακίρογλου, Γεραπετρίτης, διώχνουν οι παίκτες της Βολάδας στο χώρο του κέντρου που είναι ο Θάνατος Χαλκιάς, στο Μινάτο Χαλκιά. Αυτός το Κούτουλο, Κούτουλος έχει μπροστά του τον Λιτό, δεν μπορεί να τον περάσει, παραχωρεί πλάγιο ο Λιτός. Το εκτελεί ο Μινάς ο Χαλκιάς, ο Μινάς ο Χαλκιάς προσπαθεί να βρει το Κούτουλο, κόβει ο λογοθέτης, η μπάλα στην περιοχή. Διώχνει ο Σαγκελάρης, ξανά οι παίκτες των πηγαδίων επιμένουν. Χαλκιάς Θάνος, Χαλκιάς Μινάς, διώχνει ο Λιτός. Λιτός, Μανολιός, Σαγκελάρης. Σαγκελάρης μπροστά για το Λιτό. Πολύ μπροστινή παλιά, δεν μπορεί να την ελέγξει ο Λιτός. Πολύ δυνατή η πάσα για το Λιτό. Τώρα το ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Νασόπουλος, παίρνει μερικά μέτρα φόρα. Ο Νασόπουλος θα διώξει, μπάλα στο χώρο του κέντρου, Χαλκιάς Μινάς στη κεφαλιά, μπάλα πάει στο Μανολιό. Μανολιός Σαγκελάρης, Σαγκελάρης Μανολιός. Θα βγει ο Νασόπουλος να κόψει, ξανά Σαγκελάρης. Μπάλα πλάγιο out για την ομάδα των πηγαδίων. Οι φίλαθλοι των πηγαδίων επιθυμούν την ομάδα τους, θέλουν έναν γκολ, δεν θέλουν την ισοπαλία. Την μπάλα ο Χαλκιάς, Χαλκιάς στο Κούτουλο, Κούτουλος στο Χαλκιά, Χαλκιάς στο Κούτουλο. Ωραίος συνδυασμός των παιχτών πηγαδίων, συγκλίνει ο Κούτουλος προς το κέντρο, βγάζει την μπάλα την οποία κόβει ο Παπουτσάκης, σε βγάζει βαθιά παλιά. Offside, offside δείχνει ο Λάιλμεν. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της Βολάδας και οι φίλαθλοι. Εκτελεί το offside, το Τσακίρογλου. Τσακίρογλου βαθιά παλιά για τον Μινέα τον Χαλκιά. Ο Μινέας ο Χαλκιάς ελέγχει. Ο Λάιλμεν ακούει τα πινελίκια του. Για αυτό το live, το offside που έδωσε. Πάει
Η ομάδα τώρα των Πηγαδίων κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Αριστερά όπως επιτίθεται, ετοιμάται να εκτελέσει ο Γεραπετρίτης. Εκτελεί ο Γεραπετρίτης, μπάλα στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες της Βολάδας, επανέρχεται η μπάλα, μια κεφαλιά η οποία θα περάσει out. Στην προηγούμενη φάση μπορούμε να πούμε ότι ο παίκτης Βολάδας που έφυγε από ελεγχόμενη θέση μπορεί να μην ήταν και offside. Εκτελεί ο Παπουτσάκης το out, την μπάλα πάει στο Γιαλουράκι. Τα βαριά περιβολικά. Η μπάλα στην περιοχή. Ο Βαρδαούλης δεν μπορεί να κοντρολάρει. Μπάλα στο Ρουσάκη. Ρουσάκης θα βγάλει στο Τσακίρογλου. Αντεπίθεση, μπάλα στον Κούτουλο. Κούτουλος θα περάσει τον λογοθέτη. Μπαίνει στην περιοχή ο Κούτουλος. Δεν μπορεί να περάσει τον Παπουτσάκη. Θα διώξει την μπάλα ο Παπουτσάκης, θα κόψει πολύ καθαρά τον Κούτουλο, γκόλιθος της άμυνας της Βολάνας. Για άλλη μια φορά θα κόψει την επίθεση των Πηγαδίων. Πολύ καλός ο Παπουτσάκης σήμερα, σταθερός. Το πλάγιο δεν εκτελείται. Μπάλα στον Γεραπετρίτη, Γεραπετρίτης καλά στο Μινάτο Χαλκιά. Χαλκιά στο Κούτουλο, Κούτουλος κερδίζει ένα φάουλ από τον λογοθέτη. Δύσκολη αποστολή στο λογοθέτη να μαρκάρει ένα παίκτη ο οποίος έχει παίξει και στην πρώτη εθνική στην ομάδα του Ακράδητου. Αλλαγή τώρα στην ομάδα των Πηγαδίων. Θα βγει από τον αγώνα ο Μινάς ο Γαλκιάς, ο οποίος θα μπορούσε να πούμε ότι είναι από τους διακριθέντες σήμερα των Πηγαδίων και θα δώσει την θέση του στον Ηλία το Πανάρετο, το κλασικό δεκάρι των Πηγαδίων, το καλό χειριστή της μπάλας, το παίκτη ο οποίος είναι επικίνδυνος και στα στημένα. Περνάει ο Πανάρετος λοιπόν. Μια αλλαγή για τη Βολάδα. Θα περάσει ο Μπουζουκάκης. Ο Γιάννης ο Μπουζουκάκης, ο γιος του Τέλη του Μπουζουκάκη, ο οποίος παλιά τελείωσε το φάουλ και η μπάλα θα περάσει out μετά από κεφαλιά του Χατζημανόλη. Ο Μπουζουκάκης μπήκε στη θέση του λογοθέτη. Ο λογοθέτης ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τον Κούτουλο. Είναι άλυσα τα μεγέθη βέβαια. Βαθιά παλιά τώρα, η μπάλα πάει δεξιά στον Μιχάλη τον Γιαλουράκη. Αντεπίθεση για την Βολάδα. Έχει μπροστά του τον Βαρδαούλη, κάνει την πάσα. Η Βαρδαούλης όμως, η πάσα του Βαρδαούλη είναι πολύ σιγανή, ελέγχεται από τους παίκτες των Πηγαδίων. Η Βολάδα έχει βγει με καλές προϋποθέσεις στην αντεπίθεση, αλλά στη τελική πάσα δεν δόθηκε και καλή παλιά. Με αποτέλεσμα χάσει την μπάλα. Νασιόπουλος θα διώξει, κόβει ο Διάκος, μπάλα σε πλάγιο out. Η μπάλα θα πάει στον Πεπελάση, ο οποίος εκτελεί, θα δώσει την μπάλα στον Πανάρετο. Πανάρετο στο χώρο του κέντρου, κοντρολάρι, μαρκάρεται από το Σακελάρι. Δίνει την μπάλα στον Ασόπουλο, αυτός κάνει κακό κοντρόλ, την μπάλα για τη Βολάδα τώρα. Ο Διάκος θα εκτελέσει, Μανολιός θα πάρει την κεφαλιά, θα κόψει ο Θάνος ο Χαλκιάς. Κόντρο Σακελάρης για την Βολάδα, η μπάλα θα πάει στο Πανάρετο. Πανάρετο σε Τσακίρογλου, Τσακίρογλου. Αλλάζει παιχνίδι, αλλά πάνω στο Μανολιό. Μανολιός περνάει τον Τσακίρογλου. Έχει χώρο μπροστά του, έρχεται όμως ο Κούτουλος, του παίρνει την μπάλα, τη δίνει στον Τσακίρο, αυτό στο Πανάρετο, Πανάρετο στο Μανώδο Γεραπετρίτη. Θα βγει δυναμικά ο Παπουτσάκης και θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Θα μπορούσε να πούμε ότι ο Γιάννης ο Παπουτσάκης στο δεύτερο ημίχρονο της διακριθέντες της Βολάδας με σωτήρες επεμβάσεις αποσόβησε ένα... Ο Πανάρετος στο χώρο του κέντρου ελέγχει, γυρνάει την μπάλα στο Χατζημανόλη. Χατζημανόλης με Μπεμπελάση
Στον Ασόπουλο. Κόβουν οι παίκτες της Βολάδας. Για Λουράκης. Δίνει την μπάλα στον Σακελάρη. Αντεπίθεση τώρα για τη Βολάδα. Περνάει ο Σακελάρης. Τον πανάρετο. Αλλά τώρα κλείνεται. Βγάζει μια παλιά για τον Βαρδαούλη. Κόβουν οι παίκτες των Πηγαδίων με τον Πεπελάση. Γεραπετρίτης. Κόβεται αυτός από τον Μανολιό. Μπαλιά για τον Βαρδαούλη, ο οποίος ερχόταν από θέση offside, δεν μπορούσε να διεκδικήσει την μπάλα και αφήνει την μπάλα να περάσει out οι παίκτες των Πηγαδίων. Τριακοστό λεπτό. 0-0 πάντα. Διώχνει ο Νασιόπουλος και ξανά ο Διάκος, την μπάλα σε πλάγιο out. Νασιόπουλος εκτελεί. Σακελάρης κόβει, πανάρετο στον χώρο του κέντρου. Αλλάζει στο Θάνατο Χαλκιά. Αυτός βγάζει την μπάλα στον Κούτουλο. Ο Κούτουλος μαρκάρεται από τον λιτό τον Ηλία. Του κάνει μια τρίπλα, τον αποφεύγει. Στο Τσακίρογλου, στο πανάρετο, σούτ του πανάρετο. Διώχνουν οι παίκτες. Μπάει στον Κεραπετρίτη, νέο σούτ. Διώχνουν τα σώματα της Βολάδας. Και θα κερδίσει ένα φάουλο Σακελάρη. Στο μαρκάρισμα του Κεραπετρίτη. Έξω από την περιοχή της Βολάδας. Λύνει την πολιορκία. Παπουτσάκης, βαθιά παλιά. Για τον Λιτό, η μπάλα στον Βαρδαούλη. Ο Λιτός θα κόψει. Θα δώσει τον Μανολιό. Ο Μανολιός έχει μπροστά το Κούτουλο, τον αποφεύγει. Μανολιό βαθιά παλιά για τον Γιαλουράκη. Παίρνει την μπάλα ο Γιαλουράκης. Λιτός κόβει ο Πεπελάς την τελευταία στιγμή. Σακελάρης. Ένα φάουλ από το φάρο το Χαλκιά. Είναι και κάρτα το μαρκάρισμα αυτό. Το μαρκάρισμα αυτό είναι με τα χέρια έξω από την περιοχή. Είναι κίτρινη κάρτα. Μια κίτρινη κάρτα που τη χαρίζει ο διαιτητής στον παίχτη των Πηγαδίων. Στο τουρνουά φέτος δεν είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα που χαρίζει ο διαιτητής παίχτη των Πηγαδίων. Θυμηθούμε στο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι, όταν ο Χατζημανόλης ανέτρεψε τον Παπαχριστοδούλου, τον παίχτη των Σπόρων, αλλά ο διαιτητής του χάρισε την κόκκινη κάρτα. Καμιά φορά οι ισχυροί έχουν και κάποια εύνοια. Το φάουλ τώρα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Παίρνει φόρα να εκτελέσει ο Μανολιός. 7 παίκτες τείχος, 8 παίκτες τείχος. Τελικά το φάουλ θα εκτελέσει ο Λιτός ο Ηλίας. Καλοχτυπημένο, η μάνα χτυπεί στο τείχος, αλλά θα καταλήξει στα χέρια του Γαλάνη. Πέρασε και αυτή η δύσκολη στιγμή για την ομάδα των Πηγαδίων. Η μπάλα τώρα πάει αριστερά στον Κούτουλο. Ο Κούτουλος έχει μπροστά του τον Λιτό, δίνει την μπάλα στον Τσακίρογλου. Τσακίρογλου κάνει λάθος, κόβουν οι παίκτες της Βολάδας. Μανολιός μαρκάρεται από τον Χαλκιά. Η μπάλα πλάγι ο για την ομάδα της Βολάδας. Πουζουκάκης, κόβει ο Κούτουλος, μανάρετος, ελέγχει. Θα βγάλει σε Τσακίρογλου, Τσακίρογλου στον χώρο του κέντρου στον Γεραπετρίτη. Γεραπετρίτης στο Ρουσάκη, ο Ρουσάκης προσπαθεί να βρει τον πανάρετο, αλλά είναι δυνατή παλιά του, περνάει πλάγιο out. Το εκτελεί ο Πουζουκάκης στον Μανολιό. Μανολιός περνάει την μπάλα μπροστά, ένα Σόβουλος διώχνει. Την μπάλα στην περιοχή θα διώξει ο Παπουτσάκης. Πλάγιο out για την ομάδα των Πηγαδίων. Εκτελεί ο Κούτουλος το πλάγιο out. Στον πανάρετο, πανάρετος στον Χαλκιά. Διεκδικείται την μπάλα από τον Βαρδαούλη. Η μπάλα πάει στον Χατζημανόλη, αυτός αλλάζει απέναντι στον Πεμπελάση. Πεμπελάση στον Ασόπουλο τον Γιώργο. Προσπαθεί να περάσει τον Διάκο με μια προσθενή παλιά, βγει ο Παπουτσάκης. Ο Πανταχού παρόν σήμερα ο Παπουτσάκης για να διώξει την μπάλα πλάγιο out.
Εκτελείται το πλάγιο. Μην μπάλα περνάει out. Παπουτσάκι και αυτό το out. Η μπάλα πλάγια δεξιά. Όμως επιτύχει τη βολάδα. Κοντρολάρει ο Κούτουλος. Ελέγχει. Θα δώσει τον Τσακίρογλου. Τσακίρογλου στον Πανάρετο. Χάνει την μπάλα από τον Σακελάρη. Ο Λιτόρφιος στην αντεπίδεση. Θα δώσει τον Βαρδαούλη. Ο Βαρδαούλης σήμερα παρατηρούμε ότι δεν έχει την εκρηκτικότητα. Την εκρηκτικότητα που έχει στα άλλα παιχνίδια. Δεν διεκδικεί την προστινή παλιές. Ίσως φυλάει δυνάμει για το παιχνίδι με το Μεσοχώρη. Κόβει την μπάλα ο Σακελάρης, δίνει μπροστά στον Γιαλουράκη, ο οποίος δεν προλαβαίνει, παρά πλάγι όδιο τα πηγάδια, πλάγι όδιο που εκτελεί ο Πεπελάση. Πεπελάση στον Πανάρετο. Πανάρετο σηκώνει το πόδι ψηλά, κάνει ένα φάουλ στο Σακελάρη. Ένα φάουλ, βλέπουμε τώρα να περνάει μπροστά και ο Παπουτσάκης. Το φάουλ δημάται να εκτελέσει ο Μανολιός. Βαθιά μπαλιά, κατ' απευθείας το... Ο Κούτουλος θα γυρίσει με το στήθος στον τερματοφύλακα. Ο Γαλάνης εκτελεί το ελεύθερο. 40 λεπτό. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Κόβουν οι παίκτες με το πηγαδίο, με το Χαλκιά. Χαλκιά στο Κούτουλο. Κούτουλος ελέγχει, κατεβαίνει από αριστερά. Έχει μπροστά το Σακελάρη. Βγάζει την μπάλα με το Πανάρετο. Αριστερά ο Πανάρετος, μπροστά το Πουζουκάκι. Τον αποφεύγει ο Πανάρετος. Έρχεται όμως δυνατά ο Σακελάρης και πετάει την μπάλα πλάγιο out. Ο Κούτουλος ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο out. Δίνει την μπάλα στο Τσακίρογλου. Αυτός ξανά στο Κούτουλο, ο οποίος ξανακερδίζει ένα πλάγιο. Ροκανίζουν το χρόνο υπέρ των πηγαδίων. Δεν φαίνεται να βιάζονται και η ισοπαλία τους παίρνει στους 10 βαθμούς. Είναι πρώτη στον όμιλο. Offside στην επαναφορά της μπάλας υπέρ των πηγαδίων. Μετά την πάσα από το Αράου, την μπάλα ήταν σε θέση offside ο Κούτουλος. Εκτελεί το offside τώρα ο Παπουτσάκης. Παίρνει μέτρα, λίγα μέτρα φόρα. Έχει και αέρα, η μπάλα έρχεται στην περιοχή. Κόβει ο Κούτουλος. Και ο Τσακίρογλου. Πουζουκάκης. Νασιόπουλος. Σαγκελάρης, η μπάλα προς τα πίσω. Πουζουκάκης. Σαγκελάρης κάνει λάθος. Ο Χαρκιάς κατά μέτωπο. Βγαίνει ο Παπουτσάκης, κόβει, αλλά η μπάλα και ξανά στους παίχτες το πηγαδίο. Κάνει ένα πολύ μακρινό σουτ ο Χαρκιάς. Μπάλα out. Εκτελεί ο Παπουτσάκης το out, την μπάλα στον Μανολιό. Ο Μανολιός βγάζει μπροστά για τον Γιαλουράκη. Μπάλα ο Χατζημανόλης, πλάγι ο out. Ο Γιαλουράκης θα εκτελέσει το πλάγιο, η μπάλα στον Μανολιό. Αποφεύγει τον Ασόπουλο, βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα στον Λιτό, μες στην περιοχή. Ο Λιτός προσπαθεί να περάσει τον Κούτουλο. Περνάει την μπάλα από πάνω, τώρα θα έρθει ο Τσακίρογλου να διώξει. Μπάλα στον Κούτουλο, ο Κούτουλος στον Τσακίρογλου. Βγάζει την μπάλα στην περιοχή, υπέρ των πηγαδίων. Πανάρετος. Πανάρετος αποφεύγει τον Σακελάρη. Έρχεται αριστερά, κόβει την μπάλα. Σακελάρης όμως θα κόψει και η μπάλα πάει στον Λιτό. Λιτό στον Βαρδαούλη. Βαρδαούλης κατά μέτωπον. Ο Βαρδαούλης δεν πάει πάνω στην μπάλα. Δεν πάει πάνω στην μπάλα ο Βαρδαούλης. Αργεί πάρα πολύ με αποτέλεσμα να βγει και να διώξει ο Χατζημανόλης. Εκτελεί το πλάγιο. Ο Μανολιός θα κάνει μια προσποίηση να βγάλει τη σέντρα στην περιοχή. Την μπάλα στον Κούτουλο, κακό κοντρόλ και η μπάλα πλάγιο. Στη σέντρα προς την περιοχή, μάλλον χτύπησε κάποιο χέρι.
Ο Λάιμος διαιτητής Λιτός περνάει το Θακύρογλου, βγάζει τη σέντρα, κόβει ο Νασιόπουλος, ο Βεμπελάση, μπάλα στον Νασιόπουλο, Νασιόπουλος βγάζει την μπάλα για τον για να πετρείται, κάνει μια προσπίση, Βαμπουτσάκης παραφέρει, Μαρδαούλης, Γαλουράκης, Νασιόπουλος, βγαίνει ο Μπουζουκάκης σε διώχνει, μπάλα στον Σακελάρη, αποφεύγει τον Κούτουλο, δίνει στον άλλο Σακελάρη, αυτό στον Μανολιό, ξεπεριοχή ο Μανολιός. Ο Μανολιός βιάζεται, κάνει ένα σουτ, πολύ άσχημο σουτ. 41 λεπτό, ένα λεπτό για να τελειώσει η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περνάει για αυτή η θέση για τη Βολάδα. Μια αλλαγή ετοιμάζει ο προπονητής της Βολάνας, ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Βγαίνει ο Σαγκελάρης και στη θέση του περνάει ο Πέτρος ο Μαρδαούλης. Εκτελείται το ελεύθερο. Κόβει ο Διάκος, ελέγχει ο Πανάρετος, Πανάρετος στον Θάνατο Χαλκιά, Χαλκιά στον Κούτουλο. Ο Κούτουλος έχει μπροστά του πολύ χώρο, τρέχει να το κλείσει τον Μανολιός. Πανάρετος, έξω την περιοχή, Πανάρετος, θα διώξει πάλι ο Παπουτσάκης, Βαρδαούλης στο Λιτό, ο Λιτός κάνει κακό κοντρόλ, ο Πέτρος ο Βαρδαούλης τώρα μπει στη φάση, θα έρθει ο Νασόπουλο να πετάξει την μπάλα πλάγιο out, το πλάγιο εκτελεί ο Λιτός. Δίνει στον Βαρδαούλη. Βαρδαούλη θα διώξει την μπάλα. Έχουμε επεμπίδωση 45 λεπτό. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Μάλλον έχουμε περάσει το 45 λεπτό. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Το πλάγιο εκτελεί ο Κούτουλος. Ο Κούτουλος για τον Γεραπετρίτη. Κόβουν οι παίκτες της Βολάνας. Πέτρο Βαρδαούλης. Στο Μανολιό. Ο Μανολιός έχει το Κούτουλο μπροστά του. Ο Κούτουλος κάνει ένα φάουλ. Εσύ τι περιμένεις, το περιμένεις. Τι περιμένεις, ρε. Το φάουλ εκτελεί ο Μανολιός. Δυνατά, η μπάλα διώχνει ο Κούτουλος όμως. Η μπάλα έχει ο Μανολιός, βαθιά μπαλιά, η μπάλα στον Γαλάνη. Γαλάνης ελέγχει, πάει να το πιέσει ο Λιτός, η μπάλα στον Γαλάνη, ο οποίος θα δώσει το ελεύθερο, η μπάλα έχει στο χώρο του κέντρου. Διώχνει την μπάλα ο Βλάχος. Μπροστινή παλιά για τον Γιαλουράκη, θα κόψει την μπάλα ο Χατζημανόλης, πλάγιο out, πλάγιο επεκτελεί ο Γιαλουράκης, ο Πέτρος ο Βαρδαούλης, κάνει μια χαμηλή συρτή παλιά στην περιοχή, Χατζημανόλης θα διώξει σε πλάγιο out, ο διαιτητής κοιτάει το ρολόι του, το πλάγιο εκτελεί ο Διάκος, Διάκος στο Γιαλουράκη, κακό κοντρόλ, μπάλα πλάγιο out για τα πηγάδια, ίσως να είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Χτελείται το πλάγιο, η μπάλα στο Νασόπουλο, διώχνει ο Διάκος. Η μπάλα στο Βαρδαούλη, θα κόψει ο Νασόπουλος και ο Κούτουλος. Κούτουλος κατά μέτωπον ο Κούτουλος, έχει χώρο, μπαίνει στην περιοχή. Μαρκάρεται από τον Παπουτσάκη. Η μπάλα πάει στον Βλάχο. Ο Βλάχος τον κάνει λάθος, πάει στον Νασόπουλο η μπάλα. Θα βγάλει τα κύρα, όλο βγαίνει ο Ρουσάκης και η μπάλα είναι offside. Offside ο Ρουσάκης δείχνει η Λάσμαν. Έχουν περάσει και οι καθυστερήσεις. Το τρίλεπτο των καθυστερήσεων, ελεύθερο και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής φυρίζει τη λήξη του αγώνα, βρίσκει με
συζητήσουμε. Όχι, όχι, περίμενε. Οι ομάδες είναι ισόπαλες με 0-0. Η Βολάρα παίρνει ένα βαθμό, πάει στους 5 βαθμούς και τώρα για να προκριθεί πρέπει στις 16 του μηνός να κάψει την αντίθεση του Μεσοχωρίου και να κερδίσει για να πάει στα ημιτελικά και να παίξει με το Όφος.